Μ' αρέσει που βάζουν hacker στο Warzone Season 5, ενώ είναι γεμάτο με η τραγική ειρωνία. Αν το gameplay του COD να ήταν τόσο γαμάτο όσο τα trailers που βγάζουν για κάθε καινούρια σεζόν, θα ήταν τέλεια. Είναι αυτό το skin, ρε. Μπορώ να βάλω, ξέρω εγώ, τα βιντεάκια μου να παίζουν, να παίρνουν μπάς και πάρουν περισσότερα views σε κάθε οθόνη διαφορετικό. Καλώς ορίσατε στη Warzone Season 5. Ποιος είναι excited όσο εγώ? Κανείς άλλος νομίζω, ούτε εγώ. Buy Battle Pass. No, δεν έχω πάρει το προηγούμενο Battle Pass, δεν θα πάρω ούτε αυτό. Πάρω αυτό, θα το τσεκάρουμε. Ωραίο αυτό το operator skin, μπορώ να πω. Έχει και super hero cape με low res γιατί έχω χαμηλά γραφικά. Αυτή η hacker που είναι main operator. Και έχουμε άλλες πόσες βλακίες. Και έχουμε καινούριο όπλο που είναι full auto assault rifle. Φαίνεται πολύ για mix FFAR με κάποιο marksman rifle, ξέρω εγώ. Και έχουμε άλλο καινούριο όπλο που είναι το Tech-9. Ξεκινάει solo, δηλαδή single tap-tap. Μπορείς να το βάλεις μετά στο level 20 αν δεν κάνω λάθος. Και το τελευταίο είναι να γίνει auto. Πολλά skins, code points, operators. Μη θυμίσα λίγο Call of Duty, ρε φίλε, αλλά είναι σε φάση που δεν ψήνουμε να παίζω λόγω των hackers, λόγω του CBMM. Δεν το διασκεδάζω. Αυτή τη στιγμή ωραίο είναι αυτό. Αυτή τη στιγμή θέλω να παίξω. Θέλω να παίξω. Αλλά ξέρω ότι θα το μετανιώσω στο πρώτο λεπτό που θα παίξω. Τελευταίο tier είναι αυτή. Wow, okay, that's cool. Μου λέει εδώ Battle Pass Bonus. Τι Battle Pass Bonus έχω? Το Battle Pass Bonus είναι extra emblem στο τέλος. Το αυτά κοινωρία πλέον είναι κάπου εδώ. C58 ακόμα το έχω κλειδωμένο. Αλλά πλέον επειδή δεν υπάρχει Battle Pass, όσοι δεν το ανοίξατε, ότι δεν έχει κάνει level up Battle Pass, απλά πρέπει να κάνετε τώρα using assault rifle get long shot kill in 50 different complete matches. Θα παίξει 15 games για να το ανοίξει. Και αυτό πρέπει να ανοίξει με tiers. Ξέρετε ότι είναι παρασκευούρα. Μου έχετε πει ότι το έχω μάθει σαν telemarketing, so πάμε στην χορηγούλα! Και κλασικά παρασκευούλα χορηγούρα από enba.com. Τσέκαρε link στην περιγραφή για διάφορα games σε καταπληκτικές τιμές και σε προσφορούλες, διάφορα Call of Duties ή top-up για Call of Duties, Fortnite skins και V-Bucks, gift cards για διάφορες πλατφόρμες, ελληνικές PlayStation Plus κάρτες και γενικά μεγάλη ποικιλία από διάφορα games σε καταπληκτικές τιμές, αρκεί να τα πάρετε για σωστή πλατφόρμα σε σωστή χώρα. Και στο checkout use code Daxel να γλιδώσεις 3%. Να γλιδώσεις μια σακούλα από το σκλαβαρί, τι ξέρω εγώ. Έχει αλλαγές στο map. Δεν έχω ιδέα, δεν βλέπω κάτι διαφορετικό. Μπρο, να σου πω, θες να με αφήσεις τυχό. Μπράβο. Πήρε skill στο lobby. Μακάρι να πάρει skill και στο παιχνίδι. Λογικά αυτή η πέμπτη σεζόν είναι, ξέρω εγώ, τελείως φάση. Απλά να περάσουν αυτοί οι τρεις μήνες εκεί πέρα στην Activision κλπ. Λόγω του ότι θα βγει καινούριο Call of Duty με την σεζόν 6, το Vanguard, και θα είναι στο δεύτερο παγκόσμιο φάση. Το μπορεί απλά να πούνε καλά. Δώσουν αυτούς τις τρίβες να περάσουν, να φεύγουν. Hackers στη σεζόν 6. Μπορεί. Ρε, πόσοι, ρε! Άλλαξε τον γκούλακ. Είναι φάση paintball arena, ε! Πού είναι τώρα αυτός? Κάπου κάθεται πίσω αυτός, έτσι. Άντε, γεια! Σοβαρά τώρα. Να κάνω ένα σπεκτέι τον Σουεδό Κακελί Μιντζιρ. Έχει bounty πάνω το, από ό,τι φαίνεται, και είναι full κοντά και μόλις τελειώσει το bounty. Ξέχασα ότι έχουν βάλει και το καινούριο perk που όταν θα κάνεις damage και θα βλέπεις μέσα από τον τοίχο. Θα το δούμε μετά, καθώς γαζώνει εδώ λεμαλάκα. Και αλλάξαν και το high alert, ότι μπορείς να ακούς τα βήματα των dead silence, το οποίο δεν λειτουργεί ακόμα. Έχει μπει στο update αυτή η αλλαγή, τη δείχνει, αλλά δεν λειτουργεί. Ωραία, θέλω να δω τι perks θα έχει. Θα έχει το βάλει το καινούριο perk να το δοκιμάσει. Έχει όχι, δεν το έχει βάλει. Έχει overkill. Σπάει το armor. Ωχ!
θα τον πουσιάρει τώρα, ε. Να είμαι ειλικρινής, δεν βλέπω τον Σουηδό να αντέχει πολύ. Δεν φαίνεται για καλό παίχτη. Φάει. Αυτό, μόλις το είπα αυτό, ρε. Το είπα και έγινε. Μάτι, μάτι, μπρο, μάτι, πω, μετά, ξαπολύστε τα χάρμπι, σε κυνηγάει, δεν θα αφήσει να βάλεις armor, δεν θα σε αφήσει, πάλεψε το τουλάχιστον. Επίσης αυτός είχε το perk, ε, φάνηκε, όταν τον βάρισε, φάνηκε να κυνίζει. Αλλά νομίζω βρήκαμε πολύ καλό παίχτη, είχε 9 kills, κυνηγάει bounties, αυτή τη στιγμή έχει UAV και βλέπει έναν τύπο μπροστά του, θα τον πουσιάρει, τον βλέπει, α, πρόβε και κρύφτηκε εκεί πίσω από τον λόφο, αλλά που θα πάει τώρα, ο, wow, κυνίζει τόσο, okay. Θέλω να πω ακόμα κάτι, γιατί έχω διαβάσει ότι δεν είναι τόσο overpowered όσο νομίζουμε. Αλλά πρέπει να το δοκιμάσω. Και αλήθεια λέγεται, δεν νομίζω να κάτσω να το δοκιμάσω. Εκτός αν παίξω σε κάνα stream σήμερα, ξέρω εγώ, να κάνω level up τα καινούρια όπλα ή κάτι τέτοιο. Θα αγοράσει κι άλλο UAV, όπου ό,τι φαίνεται. Loadout, χρειάζεσαι loadout, bro. Έχεις όπλα. Εκτός αν πάρει ένα long range όπλο. Α, το καινούριο perk είναι στην τρίτη κατηγορία. Καλά! Μπορεί να έχει ghost και αυτό, μα έλα ρε. Για να δούμε τον τύπο που σιάρει. Άλλο έναν που τρέχει απλά στα ανοιχτά και το γαζώνει. Αυτό έχει καλό aim. Καλό παιχτάκι αυτό. Δεν νομίζω τον χακάρει. Δεν είναι τελείω lock. Τώρα αν έχει Cronus 6 εκεί πέρα και όλε αυτέ τι βλακίε που μπορεί να βάζει στη κονσόλα με controller, δεν έχω ιδέα. Είναι όλοι εσά ρε. Όλοι οι παίχτε, μέχρι και εγώ που δεν ξέρω να παίζω, μπορεί να είμαι εσά. Πού είναι ο κύκλο. Πω, το bounty του είναι εκεί πάνω, damn. Τη στιγμή τον pusher κάποιος, θα κουμπάει dead silence. Θα κάνει το flank του flank. Έπεσε πρώτα, αλλά τελικά. Όπα ρε, μπορεί να βλέπουμε νικητή αυτή τη στιγμή και μπορεί να ρίξει και 20 bomb. Δεν ξέρω αν είδατε το leaked gameplay για το Battlefield, το καινούριο που θα βγει. Για το gameplay, το leaked συγκεκριμένο που είδα εγώ, ο τύπος έτρεχε λες και ήταν Octane από Apex και slide. Ελπίζω να μην είναι τόσο σπαστικό το slide στο Battlefield όσο είναι στο COD. Το speed λογικά ήταν λόγω του ψηλού FOV, γιατί ο τύπος πρέπει να είχε, ξέρω εγώ, το full άρε, το full το FOV στο Battlefield. Και είναι ένα game που θέλω να βγει στα σύντομα, βγαίνει 22 Οκτωβρίου, περιμένω πώς και πώς. Κάτι καινούριο FPS, φρέσκο. Για τον τύπο που θα πουσιάρει το bounty του, που είναι κάθεται σε κάποια αγωνία στην τουαλέτα σε εκείνο το χτίριο, ρε φίλε. Τον άκουσα. Είναι crouch και περπατάει στα αριστερά. Είναι prone στην τουαλέτα, bro. Όχι, δεν είναι στην τουαλέτα. Εδώ πέρα. Απίστευτο. Και γι' αυτό, παιδιά, δεν παίζω Warzone. Ο τύπος αυτός τώρα είχε 14 kills. Ήτανε full τουμπανιασμένος. Και από ποιον πέθανε? Από τίποτο μπουμπάς που κάθεται πάνω στο κρεβάτι. Που έχει 3 kills. Αν κερδίσει γκούλακ ο άλλος, θα επιστρέψει εδώ να πάρει το loot του. Είναι απίστευτο πως πήγαμε από πολύ ωραίο gameplay πριν σε αυτό, I guess. Αλλά ο καθένας παίζει όπως θέλει, όπως μπορεί. Πού κλείσε ο κύκλος εδώ μεταξύ. Πιο πάνω, έτσι, κάν τον να τρέξει ρε, κάν τον να τρέξει τον μπουμπάς. Ε, τον είδες. Όχι ρε φίλε, no. Μπρο, πρέπει να τρέξεις κι εσύ, καλά. Θα πεθάνουν και οι δύο αυτοί, έτσι, δεν θα ζήσει ο άλλος. Welcome to season 5, have fun, stay frosty. Ναι, έχουμε γυρίσει στον παίχτη τον PlayStation 94. Δεν έχω μπει στη διαδικασία να δω πολύ τα patch notes για balance με τα όπλα. Ποιο όπλο έφαγε buff, ποιο όπλο έφαγε nerf. Μπορείτε να ψάξετε στο Reddit, στο Google, όπου θέλετε. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ. Όσοι ξέρετε, παίζω με ό,τι όπλο γουστάρω εκείνη τη στιγμή εγώ συνήθως. Πρέπει να τρέξεις μέσα. Προ, πέθανες όπως και εσύ. Και αυτός που τρέχει να φύγει. Ωραία, φίλε, λάθος. 5 alive κατά τα άλλα. Τους δύο ξέρουμε που είναι. Οι άλλοι τρεις δεν έχω ιδέα. Λογικά είναι across the map, κάπου καμπερωμένοι εδώ μέσα. Κάποιον είδε εκεί. Αυτός πέθανε. Ου, σε μάρκαρε τώρα κιόλας, ε. Αυτός από εδώ δεν φεύγει αν τον βαρέσει. Α, τον είδε ο άλλος. Ξέρει που είναι. Θα τον κοιτάει αυτόν. Θέλει να πάρει το loadout. Insane. Προ, κλείνει. Μην βαράς. Τρέχα. Επιστρέφει ο Μαξ με 17 κιλάκια. Εγώ σας είπα ότι αυτός θα επιστρέψει από γκούλακ να γαζώσει κόσμο. Ω, είναι hacker. Τον βάρεσε κεφάλι, είναι hacker.
Απίστευτο, bro. Who are you? Who are you? How is it feeling to cheat in a game with small peepee, dude? Fuck your mother. Fuck your mother. You have to pay to win, you shit cunt. China number one. You have to pay to win, you loser. You can see how bad you are later on. You're so bad. You have to pay to win.